Θα βάλω στην απογευματινή μας παρέα μια πολυδιάστατη, πολύ γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα. Είναι η δημοσιογράφος, συγγραφέα και πρώτη σε ψήφους βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Σεμίνο Διγενή. Καλησπέρα, κυρία Διγενή. Γεια σου Μαρία. Μιλάμε στον ενικό όμως, αυτό αποτελεί όρο. Εντάξει. Καλησπέρα σε μήνα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία, την απογευματινή. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, σε θαυμάζω, απορώ που βρίσκεις χρόνο με τα νέα σου βουλευτικά καθήκοντα. Ταυτόχρονα γράφεις, αναρτάς, γράφεις, συγγράφεις, γιατί σήμερα κυκλοφορεί το βιβλίο Αποδελτίωση 3 από τη σύγχρονη εποχή. Είχαμε την αποδελτίωση την κανονική, αποδελτίωση 2, πάμε στην αποδελτίωση 3. Και νομίζω θα συνεχίσει για πάντα το παιχνίδι. Ναι. Δεν το βλέπω να τελειώνει γρήγορα. Θέλω να μου το πεις αυτό. Και βέβαια και το πρώτο θεατρικό έργο της Εμίνας Διγενή, Φελιτσιτά, ανεβαίνει στο θέατρο Αλκιονή σε σκηνοθεσία Λιτός Τριανταφυλλίδου με τη Μυρτώ Αλικάκη και τον Γιάννη Θεσσαλονικιά Τριανταφυλλίδου, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Ναι, βέβαια. Θα μου πεις για αυτούς τους δεσμούς. Σας αγαπάει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, το ξέρω. Εγώ την αγαπάω. Είναι μες στην καρδιά μου η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να μπορούσα να ζήσω εκεί. Ναι. Είμαστε χαρούμενοι έστω όταν ξεκλέβεις χρόνο, έστω για τις υποχρεώσεις και έρχεσαι και πάντα συναντιέσαι με όλους τους ανθρώπους που σ' αγαπάνε και με αμοιβαία συναισθήματα ανταμώνουμε. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, από τα πολιτικά ή από τα δημιουργικά? Από που θέλεις. Να ξεκινήσουμε από την εχθεσινή μέρα που ήταν πραγματικά μια πολύ περίεργη μέρα. Στη Βουλή εννοώ. Ναι, υπερψηφίστηκε με 158 ναι, 142 ναι, όχι, ναι, ο προϋπολογισμός ναι, του 24. Ήταν μια εμπειρία. Αλλά ξέρεις, όταν είμαι μέσα στη Βουλή και παρακολουθώ όλα αυτά που συμβαίνουν, να ξέρεις ότι σε ακούω με πολύ δυσκολία, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, δεν ξέρω, τώρα δεν μιλούσα. Σου δίνω το χώρο γιατί είμαστε σε απόσταση τηλεφωνικά για να μιλήσεις χωρίς να σε διακόψω. Okay. Λέω λοιπόν ότι όταν είμαι μέσα στη Βουλή, λειτουργεί βεβαίως η πολιτικός μέσα μου, αλλά δεν πάβει να λειτουργεί και η δημοσιογράφος, δηλαδή το δημοσιογραφικό μάτι και η δημοσιογραφική αντίληψη είναι πάντα σε εγρήγορση. Χθες λοιπόν ήταν μια εμπειρία, γιατί έβλεπες ειδικά στην ομιλία του Πρωθυπουργού πώς εκτινάσονταν ανά 3-4 λεπτά οι κυβερνητικοί βουλευτές και τον χειροκριτούσαν όρθιοι σε όλα αυτά που έλεγε. Και αναρωτιόμουν, λέω, είναι σαν να υπάκουαν σε μια σκηνοθεσία περίεργη που έπρεπε να χειροκροτήσουν οπωσδήποτε τις σορδές των ψεμάτων που ακούστηκαν. Εμείς τον καταψηφίσαμε από ό,τι γνωρίζετε, γιατί θεωρούμε ότι είναι άζικος, ταξικός και αντιλαϊκός αυτός ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, πάμε τώρα, επειδή έχουμε και οι δυο. Πρώτα, νομίζω ότι αυτό το δημοσιογραφικό ταπεραμέντο δεν θα μας εγκαταλείψει με ό,τι άλλη ενασχόληση κι αν έχουμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι εκτός από το ΚΚΕ, που έχει μια σταθερή πορεία, μια συνεπή πορεία στις απόψεις, και τα υπόλοιπα κόμματα, κατά παράδοση, όχι μόνο αυτά που βρίσκονται σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν μιλάει ο αρχηγός τους, ο πολιτικός αρχηγός τους, χειροκροτούνε. Και σε πολλά πράγματα... Δεν περιγράφω χειροκρότημα απλώς, Μαρία. Περιγράφω την εκτείναξη από τις θέσεις. Ήταν, σου λέω, αστείο σαν εικόνα. Να τεινάζονται κάθε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, όρθιοι όλοι και να χειροκροτούν. Αυτό ήταν ένα αστείο περιστατικό. Βέβαια, λογικό το βρίσκω από την πλευρά τους. Αλλά να πάμε και στην ουσία του θέματος, γιατί εκτός από κωμικό κάποια στιγμή, θεωρώ ότι ήταν και μια δραματική νύχτα η χθεσινή, έτσι, γιατί αυτές οι συνέπειες που θα ακολουθήσουν αυτές τις εξαγγελίες θα είναι δραματικές τώρα, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την ακρίβεια, γιατί αυτό είναι το βασικό μας θέμα, αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα, δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τους φόρους που ροκανίζουν το εισόδημά μας, γιατί είναι μεγάλη η αύξηση των φόρων και ειδικά των έμεσων που φέρνει αυτός ο νέος προϋπολογισμός. Ναι. Δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τους χαμηλούς μισθούς που όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες διαμόρφωσαν με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τα χτυπήματα
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τον νόμο τον Βρούτσι και Αχτσιόγλου που απαγορεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για το κατώτατο μισθό. Σήμερα ο μέσος μισθός είναι 26% χαμηλότερος από ό,τι ήταν το 9. Το συνειδητοποιούμε αυτό. Ναι, βέβαια μετά το 9. Μετά το 9 όμως ζήσαμε και την τραγωδία της οικονομικής κρίσης που έμειναν άνθρωποι στο δρόμο επειδή οι μισθοί είχαν φτάσει να μην ανταποκρίνονται σε αυτό που προσέφερε και ο καθένας, κακά τα ψέματα. Σήμερα δηλαδή, αν αυτό εδώ το πράγμα έχει καταφέρει τουλάχιστον να ισορροπήσει και να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν δουλειά έχουν έναν, ανάλογα με το τι προσφέρουν, έναν αξιοπρεπή μισθό για να ζήσουν, αλλά θα τον λαμβάνουν και δεν θα βρεθούν κάποια στιγμή ξεκρέμαστοι, χωρίς δουλειά και χωρίς ελπίδα για να βρουν δουλειά. Αναρωτιέμαι, Μαρία μου, αν κάποιος παρακολούθησε χθες αυτόν τον ανεκδίκητο Υπουργό Εργασίας που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι κάνουν ουρά για να δουλέψουν δεύτερη δουλειά και Κυριακές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ υποτιμητικό και προσβλητικό τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων ο Υπουργός να τη μεταφράζει ως χαρά και θέληση για ταλαιπωρία. Όπως και ο Κασελάκης, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που πρότεινε στο ΣΕΒ να πληρώνονται οι εργαζόμενοι με μετοχές. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί τελείως. Ναι, αυτό το τελευταίο ούτε εγώ θέλω να το σχολιάσω. Αυτά είναι ανέκδοτα. Δεν μπορεί να πληρώνεται ένας άνθρωπος με μετοχές. Απίστευτα. Απίστευτα. Να μην ξεχάσουμε ότι οι παραπάνω φόροι που προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 24 είναι 6,2 δις έτσι, παραπάνω από το φετινό. Και αυτά τα 24 και προέρχονται από το ΦΠΑ, το πιο άδικο φόρο. Λίγο, απλώς να τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας, τίποτα άλλο. Γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Ναι. Δεν σε ακούω. Γιατί λέω θα τα βρούμε μπροστά μας. Ναι, εννοείται ότι τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ναι. Και βλέπουμε ταυτόχρονα το 95% των φόρων να το πληρώνουμε εμείς, ο λαός, και το 5% οι μεγαλοκαρχαρίες. Λοιπόν, σε μήνα πες μου λίγο τι άλλο, επειδή ξέρω ότι η προσέγγιση σου πάντα είναι ανθρωποκεντρική, ακόμα και μέσα από τις επιλογές σου τις πολιτικές, ποια είναι τα θέματα που σε απασχολούν πάρα πολύ μέσα από την επικαιρότητα? Εμένα, ας πούμε, με απασχολεί η αύξηση εγκληματικότητας, ότι μπορεί να κυκλοφορούν άνθρωποι προφανώς, μέσα στα αυτοκίνητά τους. Προφανώς, οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνία και τα δεινά της, εννοείται. Εννοείται η κακοποίηση των γυναικών, εννοείται η εγκληματικότητα. Όλα αυτά είναι μέσα στις... Η βία και ο θυμός. Δεν σε ακούω. Η βία και ο θυμός. Βεβαίως. Η βία και ο θυμός που έχουν κατακλείσει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος, ηλικίας, από 7 χρονών μέχρι 67. Δεν υπάρχει αυτό που βιώνουμε γύρω μας. Βέβαια... Σε όλα κάποιος μπορεί να δώσει μια εξήγηση και μια ερμηνεία αυτός ο θυμός πώς προκύπτει, από πού προκύπτει η οργή, τι συμβαίνει μέσα στις οικογένειες. Η φτώχεια είναι ο μεγαλύτερος παράγων όλων αυτών των πραγμάτων. Το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε. Το έχουμε ζήσει και στις οικογένειές μας παλιότερα και στον κόσμο δίπλα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ξεκίνησε η οικονομική κρίση και μετά ήρθανε όλα και κούμποσαν μεταξύ τους, κάνοντας τον κόσμο να χάσει πραγματικά κάθε αρχή, κάθε αξία, κάθε αξιοπρέπεια. Γιατί όλα αυτά συνδυάζονται μαζί. Όταν χάνεις τις αρχές και τις αξίες σου και την αξία της ανθρώπινης ζωής, χάνεις και την αξιοπρέπειά σου. Όταν ένας άνθρωπος βλέπει άνθρωπο να σκοτώνει και προσπερνάει, κάτι συμβαίνει, κάτι σημαίνει. Βέβαια να πούμε ότι οι κρίσεις και η ακρίβεια και όλα αυτά τα άσχημα που περιγράφουμε τώρα εμείς οι δύο βρίσκονται μέσα στο DNA ενός εκμεταλλευτικού και άδικου συστήματος. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό δεν αλλάξει, τίποτα δεν μπορεί να πάει καλύτερα. Πρέπει να το νιώσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα και όσο πάνε θα γίνονται ακόμα και πιο δύσκολα αν δεν αντιδράσουμε και δεν διαφωνήσουμε με αυτό που μας επιβάλλεται. Και έρχονται πολύ δύσκολα, ακόμα πιο δύσκολα χρόνια εγώ πιστεύω. Εμένα, και με όλα αυτά που θα συμβούν και θα είναι αποτελέσματα αυτών όλων που ακούσαμε χθες, αλλά και γιατί η οργή του κόσμου θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.
Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα κάτι. Πάμε λίγο στα ωραία, γιατί δεν πάμε, μπορώ πάμε άλλο τα στεναχώρια. Γιατί ξεκινήσαμε από τα δύσκολα. Ναι, ξεκινήσαμε από τα δύσκολα. Ούτως ή άλλως, προσφάτως είχαμε εκλογές. Ο καθένας έχει κάνει τις επιλογές του. Λυπάμαι πάρα πολύ με την αποχή που κατέγραψαν και οι εθνικές εκλογές. Λυπάμαι πολύ με την μεγάλη αποχή που κατέγραψε οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στους δήμους όσο και τις περιφέρειες. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει στις ευρωεκλογές και πώς πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του, την προσωπική του ευθύνη. Δεν στέλνουμε απλά κάποιον στην Ευρώπη για να παίρνει 7.000 ευρώ το μήνα ως αποζημίωση, ούτε τα πρόσωπα που διαλέγουμε πρέπει να είναι απλά δημοφιλή, πρέπει να είναι πρόσωπα. Και να δημιουργεί όλα αυτά που δημιούργησαν οι προηγούμενοι πριν από λίγο καιρό και που έγιναμε διεθνές ζήτημα, έτσι, με τα σκάνδαλα. Ναι, σωστά. Οπότε λέμε και αυτά. Και σε αυτό το κομμάτι θέλει τη δική μας. Είμαστε συμμέτοχοι, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Και υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Ακριβώς. Οπότε το γιατί νου σας. Όταν δεν συμμετέχουμε στην πολιτική, γινόμαστε έρμεο αυτών που αποφασίζουν για μας. Ναι. Απλά από τα πράγματα. Και τα μετά. Έχουν πει αρχαίοι πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Και μετά δεν έχουμε δικαίωμα να γκρινιάζουμε. Όχι, όχι βέβαια. Άμα δεν συμμετέχεις, πώς γκρινιάζεις, με ποιο δικαίωμα. Λοιπόν, πάμε στα ωραία. Αποδελτίωση 3, που κυκλοφορεί σήμερα το βιβλίο. Κυκλοφορεί σήμερα, είμαι πολύ χαρούμενη και ξέρεις, πάντα αισθανόμουν ότι στους σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισα έχω μια υποχρέωση. Έχω μια υποχρέωση να, όσο μπορώ, να διασώσω αυτά που μου εμπιστεύτηκαν και που ξέρεις καμιά φορά μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή περνάνε και φεύγουν και αν δεν υπάρξουν κάπου καταγεγραμμένα, τυπωμένα έστω, δεν θα μπορούν να τα δουν οι επόμενοι και να τα μάθουν. Καμιά φορά ελέγχω το αρχείο μου και βλέπω εκπομπές που έκανα και που δεν τις πολύ θυμάμαι και ακούγοντας αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι, λες είναι δυνατόν, είπε τέτοια πράγματα τότε. Πράγματα δηλαδή που ήρθαν και κούμποσαν με το 2023 και είναι τόσο, τόσο ζωντανά και επίκαιρα. Ανεβάζω τώρα μια συνέντευξη του Γιώργου Μιχαλακόπουλου που χάσαμε χθες και είχε πει συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά πράγματα. Σε μια ελαφριά κατά κάποιο τρόπο συνέντευξη, ξέρεις, χαρούμενη, ανάλαφρη, αλλά ήταν γεμάτη σοφία. Και αυτή τη διέσωσα, είναι μέσα στην αποδελτίωση 3, όπως ναι. Και άλλες πολλές βέβαια. Εγώ θα ήθελα να σου πω, αν συμφωνείς και εσύ κάποια από τα ονόματα. Θέλω, ναι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ποιοι άλλοι είναι μέσα στην αποδελτίωση 3 και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ότι εσύ ναι. Τότε στις εκπομπές σου και σε αυτά που δημιούργησες και έκανες σχολή στην τηλεόραση, καλούσες προσωπικότητες που σε εμπιστευότανε και λέγανε πράγματα, ένιωθαν ωραία και έλεγαν πράγματα και σου εκμυστηρευόταν δημοσίως πράγματα. Σήμερα, ναι, δύο ερωτήσεις. Μεγάλο παράσημο αυτό, Μαρία. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι, δεν τα λέγανε τυχαία. Τα λέγανε στη Σεμίνα. Γιατί στη Σεμίνα πηγαίνανε, ανεξαρτήτως σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό ήταν η Σεμίνα. Σήμερα, δύο ερωτήσεις. Πόσο εύκολα, ναι, καταρχάς, αν υπάρχουν προσωπικότητες όπως αυτές που εσύ φιλοξενούσες, εμπνευσμένοι άνθρωποι που και εκείνοι δημιουργούσαν πράγματα, εμπνεόταν και δημιουργούσαν με ένα άλλο ιδεώδες. Πρώτον, αν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες όπως τότε και δημιουργικοί άνθρωποι. Και το δεύτερο, αν υπάρχουν από την άλλη πλευρά καλοί μας συνάδελφοι που θα μπορούσαν να το κάνουν με την ίδια αγάπη που το έκανες εσύ. Γιατί εσύ τους καλεσμένους σου τους προσέγγιζες με αγάπη, τους καλοδεχόσουν. Τους καλοδεχόμουν καταρχάς. Κοίταξε, Μαρία, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι σημαντικοί, άλλοι μόνο. Δεν θα ήταν ανόητο να πούμε ότι δεν υπάρχουν. Ξέρεις τι δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει από την πλευρά των μέσων το ενδιαφέρον για αυτούς. Αυτή τη στιγμή η διανόηση ή τα σημαντικά πρόσωπα ή τα πρόσωπα με ουσία και λόγο θεωρούν ότι δεν πουλάνε. Τα μέσα θεωρούν ότι δεν πουλάνε. Πιο πολύ ενδιαφέρει αν πέτυχαν τα εξτέ μιας ανθιποστάρ ή τι τραγούδισε στην τάδε Ακαδημία Τραγουδιού, ποιος είναι ποιος φόρεσε το πιο ωραίο φόρεμα ή το πιο εντυπωσιακό μακιγιάζ που έκανε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ταλανίζουν τη σύγχρονη τηλεόραση. Όσον αφορά την ψυχαγωγία εννοώ. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχουν θέση τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν σήμερα, λέω παράδειγμα, ζούσε η Φλέρη Νταντονάκη ή ο Άλκης Αλκαίος, δεν θα ήταν σε πρώτη ζήτηση στην τηλεόραση.
Πόσο κρίμα. Πες μου στην αποδελτίωση 3 ποια ονόματα υπάρχουν, ε? Υπάρχει ένας υπέροχος Αλέκος Αλεξανδράκης με φοβερή συνέντευξη και εξομολόγηση που μου είχε κάνει. Η Φλέρη Νταντονάκη που σου ανέφερα, ο Ανδρέας Βουτσινάς, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος και ο Μίμης Χρυσομάλης, ο Καταληφός, η Μούσχουρη, η Τζενιβάνου, ο Ξανθόπουλος, σε φοβερές ιστορίες, η Μέρι Λίντα, ο Βουτσάς, η Γιώτα Λίδια και βεβαίως πάρα πολλοί καινούργοι, νεότεροι άνθρωποι όπως η Νέγκα, ο Πασχαλίδης, ο Κότσιρας, ο Θελασσινός, η Φριτζίλα, η Βελεσιώτου κλπ. Και βεβαίως τα μεγάλα μου αποθυμένα και οι μεγάλες αγάπες και τα μεγάλα ενδάλματα όπως ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο Πάμπλο Πικάσο, δεν τους κάνεις αυτούς βέβαια, ο Τόμας Μαν, η Αγκάθα Κρίστη, η Μαρί Κιουρί, ο Ντέβιντ Μπόουι και ο Μπρέχτ. Μάλιστα. Σε μήνα σήμερα, αν ξαναέκανες εκπομπή στην τηλεόραση, ποιος θα ήταν ο πρώτος καλεσμένος? Από όλο τον πλανήτη, άντε να στο... Να σου πω κάτι, επειδή αυτό το πράγμα δεν θα το σκεφτόμουν ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μου. Να ξαναγυρίσω λίγο στην τηλεόραση. Ναι, το κατάλαβα. Δεν θέλω να μπω κάθε διαδικασία να σκεφτώ ότι μπορεί να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι ήταν ένας ωραίος κύκλος που έκλεισε έτσι όπως ήθελα εγώ, όταν ήθελα εγώ και με όποιους ήθελα εγώ τέλος πάντων, και ήταν η μοναδική φορά που κατάφερα να κάνω απολύτως αυτό που ήθελα στη τηλεόραση, δηλαδή να γράψω το τέλος. Τώρα το αρχείο, αυτό το πολύ πλούσιο αρχείο που έχεις καταφέρει να το συλλέξεις όλο και έχεις προλάβει στη σελίδα σου να το ανεβάσεις ή το κάνεις σιγά σιγά? Όχι όλο, αν και το συγκέντρωνα με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, τώρα είναι σε κάποιες κούτες που δεν μπόρεσα όλο ακόμα να το δω. Υπάρχει όμως, υπάρχει, ότι υπάρχει, υπάρχει. Εκείνο που δεν υπάρχει, και καλό όποιον μπορεί να με βοηθήσει, δεν μπορώ να βρω πουθενά τις εκπομπές έρευνας στον Αντένα. Αν κάποιος έχει κάποια άκρη, θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να με βοηθούσε να τη ζωντανέψουμε πάλι. Εδώ είμαστε για να δούμε αν κάποιος υπάρχει τόσο φανατικός, γιατί νομίζω ότι είχες πολύ φανατικό κοινό και εξακολουθείς να έχεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο, ακόμα και στην προτίμησή του στις τελευταίες εκλογές. Πάμε τώρα από την τηλεόραση που έχει κλείσει τον κύκλο της, όπως είπες, στο θέατρο, που έρωτας και στηρίζεις τόσα χρόνια το θέατρο, δεν είναι μόνον ότι τώρα ανεβαίνει το πρώτο θεατρικό έργο της Εμίνας Διγενή, Φελίτσιτα, στο θέατρο Αλκιονής. Πάντα στήριζες το θέατρο και πάντα στήριζες και τις τέχνες. Το αγαπούσα και το αγαπάω το θέατρο. Πολύ. Και τους ανθρώπους του δηλαδή, πάρα πολύ. Βλέπω ότι περνάνε, βλέπω ότι ζουν και τους... δηλαδή έχω μια προστατευτικότητα απέναντί τους. Αυτό αισθάνομαι. Κάτι που βγαίνει και στη Βουλή βέβαια, γιατί στα θέματα των μορφωτικών υποθέσεων πρωταγωνιστούν τα θέματα των ανθρώπων της τέχνης. Τα προβλήματά τους εννοώ. Ναι. Τι έχεις τώρα συλλάβει και το έχεις βάλει στο Φελιτσιτά? Ποια είναι η υπόθεση? Εγώ τη διαβάζω. Η υπόθεση αλλά... με δύο λόγια. Είναι μια γυναίκα μέσης ηλικίας η οποία ενοικιάζει ένα αγόρι για 24 ώρες. Επειδή το μυαλό όλων μπορεί να πάει σε κάτι αυτονόητο ίσως, να εξηγήσω ότι δεν πρόκειται για αυτό που φαντάζονται. Πρόκειται για κάτι τελείως άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα δωμάτιο κάποιες ώρες και ζουν κάποιες πολύ περίεργες στιγμές, ώσπου στο τέλος αυτό που φαίνεται τόσο λογικό και αναμενόμενο ανατρέπεται τελείως και συμβαίνει κάτι άλλο, σκάει μια βόμβα. Σκάει μια βόμβα εννοώ ουσίας, όχι πραγματική. Ναι, ναι, ευτυχώς. Εγώ διαβάζω δύο λέξεις από το δελτίο τύπου της παράστασης Φελιτσιτά. Αυτό θα σας πω μόνο, κυρίες και κύριοι. Τη λέξη ευτυχία και τη λέξη χρόνος. Αυτά τα δύο στις ζωές των ανθρώπων είναι αυτό που σας λέω και εγώ κάθε απόγευμα στο κλείσιμο της εκπομπής. Να θυμάστε ότι η μέρα που περνάει από τη ζωή σας δεν ξαναγυρίζει πίσω. Σκεφτείτε πώς περνάτε την κάθε στιγμή της ζωής σας, αν αξίζει τη στεναχώρια. Λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αλκιονής, αυτό είναι στην Αθήνα, μην σας μπερδέψω φίλες και φίλοι. Θα περιμένουμε όμως όταν τελειώσετε από την πρεμιέρα και τις παραστάσεις εκεί να μας έρθετε και στη Θεσσαλονίκη με την Φελιτσιτά.
Με μεγάλη μας χαρά, αν η Μυρτώ Αλικάκη και ο Γιάννης Οφολόγης και η Λιτό Τριανταφυλλίδου μπορούν, εγώ είμαι με τα χίλια. Ποιος δεν αγαπάει τη Θεσσαλονίκη? Και βέβαια τη μουσική υπογράφει Θέμης Καραμουρατίδης. Θέμης Καραμουρατίδης, αυτό το τρελό αγόρι. Ναι. Και τα κοστούμια Απόστολος Μητρόπουλος. Και τα σκηνικά ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, να τους πούμε όλους να μην αδικήσουμε κάποιον. Βεβαίως. Είμαστε πάντα τίμιες και δίκαιες. Λοιπόν, βεβαίως, κυρία Διγενή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Κυρία Σαμολαδά μου, ευχαριστώ και εγώ σε πάρα μήνα πολύ. Μου. Καλό τάξιδα, καλό τάξιδι από Δελτίωση 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ να κουβεντιάζω μαζί σου κάθε φορά. Αμοιβαία. Να είσαι καλά. Και η παράσταση. Εγώ θα έρθω να σας δω στην Αθήνα. Φιλιά, καλές γιορτές. Φιλιά, για χαρά.